στεκόμαστε για να φωνάξουμε πάρα πολύ δυνατά ότι απαιτούμε να έρθει δικαίωση γρήγορα και προς κάθε κατεύθυνση. Η μητέρα της 20χρονης Μάρθας, θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, 8,5 μήνες μετά την τραγωδία ξεσπά. Κανείς δεν στέκεται μπρος στις ευθύνες του. Με ήθος και θάρρος και όλοι τρέχουν να κρυφτούν πίσω από τη δικαιοσύνη, την οποία τελικά την έχουν κάνει μια υπηρεσία που μοιράζει χωροχάρτια, ασυλίες. Πολλοί ήταν εκείνοι που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων. Κρατώντας μαύρα μπαλόνια με ονόματα θυμάτων, συγγενείς και φίλοι ζητούν να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Όχι γιατί εμείς θα σταματήσουμε να παλεύουμε για τα παιδιά μας, αλλά γιατί μας δίνει δύναμη να αισθανόμαστε και τον κόσμο δίπλα μας. Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Πασόκ Κινάλ, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Οι νέοι της πατρίδας μας είχαν βγει και είναι στις τραγικές μέρες στους δρόμους. Τι φώναζαν? Να μην ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι γι' αυτό παλεύουμε. Τα μεγάλα γιατί αυτού του τραγικού δυστυχήματος παραμένουν αναπάντητα. Την ίδια ώρα, η εισαγγελία του Άριου Πάγου διαψεύδει δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου ιδιωτικής εταιρείας που ερευνά τα συντρίμμια των τρένων, σύμφωνα με την οποία βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη στα βαγόνια των αμαξοστοιχειών. Η εισαγγελία διευκρινίζει ότι πρόκειται για υπολείμματα οστών και λίπους που έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση.